Πάμε στον Νίκο, Νίκος Νανούρης, Κωνσταντινούπολη. Καλώς τον Νικόλα. Για πάμε να πούμε εδώ την καλημέρα μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα τη χειμωνιάτικη Κωνσταντινούπολη σήμερα. Έτσι, τώρα... Και σήμερα μάλλον. Ναι, σήμερα. Με ψηλό βροχο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μάθουμε τους φίλους μας και γείτονες Αιγυπτίους τι σημαίνει να ακούνε τον Ερντογάν να λέει «Μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα». Γιατί όταν το λέει σε εμάς, εννοεί ότι τα σύνορά μας είναι στην Άνδρο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της επιστροφής από την Αίγυπτο, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο αεροπλάνο και για άλλη μια φορά τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα τα είπε μέσα στο αεροπλάνο, μπορούμε να πούμε. Αφού δήλωσε ότι ο διαμεσολαβητικός κρίκος για να έρθει πιο κοντά στον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι ήταν ο Εμμύρης του Κατάρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτός ήταν ο κρίκος που έφερε πιο κοντά. Αφού προανήγγειλε την άφιξη του Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι το Απρίλιο ή το Μάιο στην Άγκυρα, είπε και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Ανέφερε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος δεν μοιράζονται μόνο κοινή ιστορία και πολιτισμό, αλλά μοιράζονται και την ίδια θάλασσα. Ναι. Και η σημασία της θάλασσας στην παγκόσμια εξίσωση αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Τώρα, ναι. Αυτή η τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου έρχεται ενώ είχα χυθεί τόνι μελανιού, θα λέγαμε, όλο αυτό το διάστημα από Τούρκους αναλυτές για το αν μπορεί η Τουρκία και η Αίγυπτος να συνάψουν μια συμφωνία, μια ειδική συμφωνία, οριοθέτηση ΑΟΣ, όπου ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Δηλαδή, εμείς η θέση δική μας είναι ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος δεν έχουν σύνορα στην ΑΟΣ γιατί παρεμβάλλεται η δική μας και η Κυπριακή. Αν οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους τα βρουν, μπλέκεται το πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν και πάρα πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θεωρούν ότι είναι μια κίνηση η συγκεκριμένη, εάν τελικά γίνει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να υποθεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή. Χρειάζονται πάρα πολλές διαβουλεύσεις και διεργασίες προφανώς. Mm-hmm. Είναι κάτι όμως που αναφέρουν τα τουρκικά ενημέρωση και σήμερα, ότι θα ήταν μια κίνηση που θα ενοχλούσε ιδιαίτερα την Ελλάδα και στέκονται ιδιαίτερα σε αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος θες πάντως είπε ότι υπάρχουν τομείς, αρκετοί τομείς, συμπεριλαμβανομένοι βεβαίως και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία και να υποφεληθούν και οι δύο χώρες περαιτέρω, με πάροδο του χρόνου. Είναι δηλαδή η λογική του Καζάν-Καζάν. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικά το πανεπιστήμιο του πρόεδρου. Το οποίο το ξανακούσαμε. Μάλιστα. Βλέποντας τα πλάνα, πάντα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η συνοδεία του Ερντογάν, η φρουρά, η προσωπική ασφάλεια του Ερντογάν στις δημόσιες εμφανίσεις του είναι μεγαλύτερη από την προσωπική ασφάλεια του Biden, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή. Μα δεν θυμάσαι και τότε που είχε έρθει. Κοίτα, κόσμος. Όλη η ασφάλεια, έτσι. Όλη η ασφάλεια. Τώρα. Πόσα άτομα ήταν. Να πούμε το εξής. Να πούμε το εξής. Ότι αυτή η κολοτούμπα του Ερντογάν δεν είναι απλή. Είναι με διπλό τόλουπ. Γιατί. Οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει μία βάση στη Λιβύη, στην οποία είχαν εγκαταστήσει μισθοφορικά στρατεύματα δικά τους. Τους είχαν στείλει κάτω για να πολεμούν στο πλευρό των δικών τους συμμάχων στον εμφύλιο της Λιβύης. Οι Τούρκοι είχαν κατηγορήσει ευθέως τους Αιγυπτίους ότι τα αραφάλ τα οποία σηκώθηκαν και βομβάρδισαν αυτή τη βάση είχαν φύγει από την Αίγυπτο. Και τώρα πάει ο Ερντογάν. Και το χέρι το οποίο δάγκωνε λέγοντάς του ότι βομβαρδίσατε τη βάση μας, χωρίς να μπορέσει να το αποδείξει ποτέ, πάει και το φυλάει. Είναι εδώ φοβερό, δηλαδή. Τέτοιου τύπου κολοτούμπα είναι εντυπωσιακή και για Ερντογάν ακόμα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι στις δηλώσεις του χθες ο Τούρκος Πρόεδρος, στις απαντήσεις στους δημοσιογράφους, ναι. Είπε κάτι συγκεκριμένο. Είπε, πήγα στην Αίγυπτο μετά από επίμονη πρόσκληση του Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ναι. Θέλοντας λίγο να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις στο εσωτερικό του, καθώς υπάρχει ιδιαίτερη κριτική για το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως, το θέμα της Λιβύης φαίνεται ότι υπήρχε μια προσέγγιση από πριν. Έχει αναλάβει όλες τις διεργασίες ο Χακάμ Φιντάν, ότι μπορεί να υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε Αίγυπτο και Τουρκία στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, ο Χακάμ Φιντάν, το ταξίδι του Χακάμ Φιντάν, η προσέγγιση της ανατολικής πλευράς, εκεί που εδρεύει ο στρατάρχης Χάφταρ, ο οποίος ήταν αντίθετος στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση αρχίζει σιγά σιγά να γεφυρώνει μια μεγάλη διαφορά, μια από τις κυριότερες διαφορές θα λέγαμε ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο. Πάντως, τώρα μια και είπαμε για κολοτούμπες. Νίκο, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Κολοτούμπες. Ολοκλήρωσα αυτό. Είχαμε χθες μια σπάνια παρέμβαση, θα λέγαμε, για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ήταν από τον Εκρέμη Μάμογλου. Ναι. Ο Εκρέμη Μάμογλου λοιπόν σχολίασε το ταξίδι. Σχολιάστηκε το ταξίδι του Τούρκου Πρόεδρου στην Αίγυπτο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είδαμε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου να γίνεται η απόλυτη κολοτούμπα, η απόλυτη τροπή.
και με τον Ταγίπ Ερντογάν να επισκέπτεται τον Αμπντέλ Φατάχ Ασίση. Είμαστε συνηθισμένοι, λέει, στις κολοτούμπες. Πήγε σε εκείνον τον οποίο συνέκρινε κάποτε με μένα ο Τούρκος Πρόεδρος το 2019, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι συνέκρινε το Σίση με τον Ιμάμογλου στα πλαίσια των δημοτικών εκλογών, θέλοντας να τον ταυτίσει αρνητικά τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Τώρα λοιπόν, λέει, γίνονται αυτές οι κολοτούμπες, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε, είπε ο Κρέμι Μάμογλου, είναι να μην επιτρέψουμε τέτοιες συμπεριφορές και σε αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι απέναντι από τα συμφέροντα της χώρας και θα τους στείλουμε εκεί που ανήκουν. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κρέμι Μάμογλου. Ο Μάμογλου ξέρει ότι ο αντίπαλός του δεν είναι αυτός που είχε απέναντι, λέει, ο αντίπαλός του είναι ο Ερντογάν και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό θέλω να ρωτήσω τον Νίκο. Νίκο, ο τουρκικός τύπος τι λέει σήμερα για αυτή τη συνάντηση που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Σίση? Δηλαδή είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ιμάμογλου ή όχι? Ο φιλοκυβερνητικός τύπος στέκεται στη νέα σελίδα. Ναι. Αυτό που δηλαδή που είδαμε και χθες, νέα σελίδα στις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις, ότι Τουρκία και Αίγυπτος είναι δύο μεγάλες και σημαντικές περιφερειακές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες μπορούν να δράσουν να καταλήτες των εξελίξεων, στέκονται κυρίως με εντάφτιση απόψεων που υπάρχει στον πόλεμο της Λωρίδας Γάζας. Θεωρούν ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορούν να αποτρέψουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, την αιματοχυσία στην περιοχή και εναντίον των Ισραηλινών επιθέσεων. Ωστόσο, έχουμε και τον αντιπολιτευόμενο τύπο, ο οποίος ουσιαστικά είναι στη γραμμή του Κρέμι Μάμογλου και σε τηλεοπτικά μέσα που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, όπου ουσιαστικά λένε ότι άλλα έλεγε ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως με την Ελλάδα, που από το μια νύχτα ξαφνικά και το Μητσοτάκης Γιώκ έγινε φίλε μου Κυριάκο, άλλα έλεγε με τον τρομοκράτη Σίση και δικτάτορα Σίση, που δεν θα καθόταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι μαζί του, πλέον έχει γίνει το αδελφός μου Σίση. Πάντως, ένα μεγάλο μέρος του αντικυβερνητικού τύπου στην Τουρκία έχει επισκεπτήριο στις 12. Έτσι, γιατί. Χελάει ο Νίκος. Ναι. Δεν χαίρονται τα αγαθά της ελευθερίας. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, ο Ερντογάν για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, γιατί και εδώ φαίνεται ότι. Βάζει μέλι το στόμα του. Πραγματικά. Άλλη κολοτούμπα αυτή. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι έλεγε ο Τούρκος Πρόεδρος για τις ΗΠΑ πριν δύο μήνες, όταν η Σουηδία ήταν το θέμα της Σουηδίας ήταν ακόμα σε εξέλιξη, το θέμα των F-16 και μείνει στάσιμο. Πλέον φαίνεται σιγά σιγά να αλλάζει το πράγμα. Μίλησε για θετικές εξελίξεις ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ, ότι πλέον τα θέματα τα οποία Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ή ταυτίζονται σε κάποιο σημείο οι απόψεις τους, είναι περισσότερα πλέον από αυτά που διαφωνούν. Μίλησε για ότι πλέον υπάρχει θετική άποψη και από τη Γερουσία και από το Κογκρέσο γενικότερα για την Τουρκία και πλέον δεν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι χθες είχαμε και τις πηγές του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, οι οποίες για άλλη μια φορά διέψευσαν ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις στην πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Ενώ να πούμε ότι ανέφεραν το χρονοδιάγραμμα της πώλησης θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Στη βροχερή Κωνσταντινούπολη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτα Θεός. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.